ή να μην το χορηγήσουν σε ηλικίες κάποιες άνω των 64, κάποιες άνω των 55 ετών. Το γιατί θα μας το πει ο ίδιος ο κύριος Βασιλείου. Καλή σας μέρα, γιατρέ. Καλημέρα σας. Καταρχάς, εσείς έχετε εμβολιαστεί. Εγώ έχω εμβολιαστεί. Μάλιστα. Και ανησυχείτε από αυτά που ακούτε, γιατρέ, για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν είμαι εγώ που απλά ανησυχώ. Είναι τα μηνύματα που έρχονται κοντά μου από ηλικιωμένα άτομα, τα οποία ακούσαμε τώρα και τον αγαπητό συνάδελφο, τον ψυχίατρο, ο οποίος λέει για ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία δημιουργούνται με όλη αυτή την κατάσταση. Είναι ιατρικώς αποδεκτό ότι τα ηλικιωμένα άτομα είναι πιο ευάλωτα, πιο ευαίσθητα, άρα και στα ψυχολογικά προβλήματα έχουν μια ευαισθησία περισσότερη, άρα και περισσότερες, μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν ψυχολογικά προβλήματα από την νεαρή ηλικία. Λοιπόν, σε αυτά όλα προστίθεται και το εξής. Ήδη τώρα φτάσαμε κάπου στις 11 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες λένε ότι δεν χορηγώ το εμβόλιο σε άτομα ηλικίας άνω των 64 ετών, άλλοι λένε άνω των 55, γιατί δεν μου προσφέρεται επαρκής ασφάλεια. Ακούοντας ένας ηλικιωμένος αυτό το πράγμα, και δεν μιλούμε για χώρες τριτοκοσμικές, μιλούμε για την Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία, την Ελλάδα. Λοιπόν, γιατί αυτές οι χώρες πήραν αυτή την απόφαση και γιατί οι δικοί μας αρμόδιοι πήραν την απόφαση ότι μπορούν να εμβολιαστούν? Είναι πολύ φυσικό άρα να ανησυχούν ακόμα περισσότερο. Ακούω τους διάφορους εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας στα τηλεοπτικά μέσα, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, να λένε απόψεις. Είναι γεγονός ότι ακούονται θέσεις και απόψεις, αλλά για μένα δεν έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις τεκμηριωμένες και πιστικές επί της ουσίας. Δηλαδή, εγώ προσωπικά τουλάχιστον τι εισπράττω. Μας λένε ότι, ξέρετε, καλύτερα είναι να εμβολιαστούν με ένα εμβόλιο που πιθανόν να μην είναι τόσο ασφαλές, να μην δίνει δηλαδή τόση κάλυψη, παρά να μην εμβολιαστούν καθόλου, διότι κινδυνεύουν να αρρωστήσουν και ακόμα να πεθάνουν. Καλά, είναι άσπρο-μαύρο. Αυτό είναι ένα ψευδοδίλημμα. Θα ήταν σωστή αυτή η απάντηση εάν μας λέγανε ότι έχουμε το τάδε εμβόλιο τώρα, το οποίο μπορεί να μην είναι επαρκές, αλλά δεν υπάρχει άλλο. Ή το άλλο θα έρθει σε 6 μήνες ή σε 6 χρόνια. Ταυτόχρονα μας λένε ότι παραλάβαμε το τάδε το εμβόλιο, αλλά εντός Φεβρουαρίου θα έχουμε και εμβόλια από την Pfizer και από την Moderna, τα οποία αποδεδειγμένα και έχουν χρησιμοποιηθεί και για τις μεγάλες ηλικίες χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα και να έχουν επαρκή κάλυψη όσον αφορά την αντίσταση προς τον ιό. Το δεύτερο επιχείρημα που χρησιμοποιείται είναι ότι δεν έχουμε εμείς επαρκή εμβόλια. Καλά, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα κοινό πρόγραμμα και η κάθε χώρα παίρνει το μερίδιο ανάλογα με τον πληθυσμό του, πώς οι άλλες χώρες συνεχίζουν τους εμβολιασμούς ενώ εμείς έχουμε στάση εμβολίων? Μήπως εμείς δεν έχουμε κάνει τον κατάλληλο Μα δεν έχουμε στάση εμβολίων, κύριε Βασιλείου. Εμβολιάζονται με τις δόσεις που έρχονται, αναλόγως, αν είναι αναλογικά. Ναι, αυτό λέω. Αναλογικά μιλώ για το συγκεκριμένο εμβόλιο της AstraZeneca, ναι. Το οποίο δεν είμαστε σίγουροι. Δημιουργεί μια ανησυχία, μια ανασφάλεια στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Γιατρέ, αυτό που θέλετε είναι επαρκείς απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας στο δικό μας, που ουσιαστικά ταυτίζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, που δεν έχει... Λέω για την επιχειρηματολογία, η οποία δεν είναι πιστική. Λένε επίσης ότι, μα αφού εγκρίθηκε από τον οργανισμό, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, έγκρισης φαρμάκων. Ναι, έχει εγκριθεί. Δεν είπε ότι σκοτώνει ή ότι προκαλεί παρενεργίες. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Αν θα πεθάνει ή όχι. Καλά, εάν προσληφθεί από τον ιό
και ταλαιπωρηθεί ένας ηλικιωμένος των 80 χρονών, δεν μετρά. Εξάλλου, η αντίσταση του οργανισμού ενός 80χρονου είναι η ίδια με ενός 25χρονου. Τα ίδια αντισώματα έχει, την ίδια αντίσταση και ο οργανισμός του. Βεβαίως, κάποιος θα μπορούσε να προτάξει, γιατρέ, ότι και το εμβόλιο της γρήπης έχει αποτελεσματικότητα το εποχικό 70%. Δεν είναι 90-95% όπως αυτό της Pfizer και της Moderna για τον κορονοϊό. Δηλαδή, η αποτελεσματικότητα... Ναι, πολύ σωστό και κανένας δεν διαφωνεί. Ναι. Όμως ερχόμαστε στο πρώτο μου ερώτημα. Είναι άσπρο μαύρο, δεν έχουμε άλλο εμβόλιο. Αν είχαμε ένα εμβόλιο της γρήπης που κάλυπτε κατά 90%, θα λέγαμε όχι, θα βάλουμε αυτό τον 70%. Βεβαίως, επειδή ένα ερώτημα, γιατρέ, πως δηλαδή, θυμάστε ότι δεν έχει περάσει μήνας που γινόταν αγώνας για να αυξηθούν οι δόσεις του εμβολίου, της παραγωγής του εμβολίου της AstraZeneca και Εύνης. Θα πρέπει να το δούμε και λίγο αν υπάρχει κάποιο πολιτική σκοπιμότητα που ξαφνικά είναι ακατάλληλο αυτό το εμβόλιο για κάποιες χώρες που έχουν ενδεχομένως προσβάσει στα άλλα δύο εμβόλια, που το ένα, να θυμίσουμε, είναι και γερμανικής προέλευσης. Η Ελλάδα δηλαδή έχει πολιτική σκοπιμότητα? Όχι, θέτω εγώ αυτά που, όσα προτάσσονται. Ναι. Δεν μπορώ να τα απαντήσω εγώ αυτά, ναι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι επειδή μπορεί να εικάζεται ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα να έχω όλα τα άτομα τα ηλικιωμένα, δεν φτάνει το άγχος και τα ψυχολογικά προβλήματα του lockdown και όλης της κατάστασης, να του προσθέσω ένα ακόμα ότι το εμβόλιο που θα πάρει μπορεί να μην είναι ασφαλές, χωρίς λόγο. Τώρα αν μου λέγανε ότι το εμβόλιο της Pfizer ή της Moderna θα ερχόταν μετά από 6 μήνες, θα το δεχόμουν. Ήδη λένε ότι εντός Φεβρουαρίου παραλαμβάνουν. Γιατί τα εμβόλια της AstraZeneca δεν τα δίνουμε σε άτομα τα οποία είναι 60 χρονών, 50 χρονών, 40 χρονών, τα οποία δεν είναι τόσο ευάλωτα, έχουν περισσότερη αντοχή ως εκφύσεως. Αυτό το λέει η ιατρική, δεν είναι να γίνεσαι ειδικός επιδημιολογός για να το πεις. Και ούτε παριστάνω τον ειδικό. Λοιπόν. Δεν παριστάνω τον ειδικό. Λοιπόν, και θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή δεν λένε τι εμβόλιο θα πάρει ο καθένας, θέλω να τονίσω το εξής, ότι είναι υποχρεωμένοι να λένε ο ασθενής έχει το αναφέρετο δικαίωμα, διότι πρόκειται περί ιατρικής πράξης, να ξέρει τι του χορηγείται. Είναι θέμα ιατρικής δεοντολογίας και έχει το δικαίωμα ο ασθενής να ξέρει. Δεν μπορεί να του δίνεις ό,τι θέλεις. Πρέπει να πάρει τη γνώμη του. Αυτή είναι καθαρά θέμα ιατρικής δεοντολογίας. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να ξέρει τι του χορηγείται. Κατανοητό. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, παρακολουθήστε σε λίγο, θα αναζητήσουμε τις απαντήσεις από την πλέον αρμόδια συμμετέχει και στην πλατφόρμα για τα φάρμακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Ζωή Δωροθέα Πανά. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας. Εύχομαι να απαντά επίσημα όλα αυτά που κι εσείς πολύ λογικά και δίκαια θέτετε για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.